Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χρήστος και σήμερα θα ρίξουμε μαζί άλλη μια ματιά στις αγορές. Πριν προχωρήσουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κατεγγραφήστε το κανάλι και πατήστε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και για να είμαστε όλοι καλυμμένοι, ας πέσει το καθιερωμένο disclaimer. Δεν είμαι επενδυτικός ή νομικός σύμβουλος. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο, δηλαδή τις απόψεις μου. Και σκοπό έχουν να σας ψυχαγωγήσουν. Κάνετε επενδυτικές ή νομικές συμβουλές από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Κάντε πάντα τη δική σας έρευνα. Όπως καταλάβατε, χθες Δευτέρα ήταν κλειστό το αμερικανικό χρηματιστήριο λόγω του Labor Day, τον είπα. Σήμερα, Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου, ξανανοίγει. Αν και αναπόφευκτα είδαμε πολύ ησυχία να πέφτει χθες, δεν πτωούμαστε. Μας δίνεται η ευκαιρία να αναλύσουμε μια εταιρεία που πολύ έχετε ζητήσει, αλλά δεν προλαβαίνω να την αναλύσω στο κεντρικό μου κανάλι. Την CRISPR Therapeutics. Για όποιον δεν γνωρίζει, η CRISPR είναι μια κορυφαία εταιρεία βιοτεχνολογίας με νέες τεχνικές επεξεργασίας γονιδίων που επικεντρώνονται περισσότερο στη θεραπεία σπάνιων ασθενειών. Η νέα αυτή τεχνολογία επεξεργασίας γονιδίων ονομάζεται CRISPR και πρόκειται κυριολεκτικά για την επιτομή της τεχνολογίας και της επιστήμης στον κλάδο αυτό. Βέβαια, προς το παρόν, κανένα από τα φάρμακά της δεν έχει διατεθεί στην αγορά. Ακόμα βρίσκονται σε κλινικές δοκιμές και εγκρίσεις. Τώρα, τους τελευταίους μήνες γίνεται αρκετός χαμός γύρω από τη μετοχή και ο λόγος είναι ένας. Αν καταφέρει και φέρει τη νέα αυτή τεχνολογία επεξεργασίας γονιδίων στην αγορά, για να το πούμε απλά, θα χεστεί στο φράγκο. Είναι τόσο καλή. Here comes the money. Here we go. Όλα εξαρτώνται από τις τελευταίες εγκρίσεις από FDA και EOF για το πρώτο της φάρμακο XSL που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη γνωστή φαρμακευτική Vertex. Είναι κυριολεκτικά το πρώτο μεγάλο στοίχημα. Αν πάρει την έγκριση, μέσα στην επόμενη πενταετία η εταιρεία θα έχει απλά πρωταγωνιστήσει. Η CRISPR τα δύο τελευταία τρίμηνα, δηλαδή το 23 μέχρι σήμερα, κατέγραψε έσοδα όχι από προϊόντα, μιας και δεν έχει κανένα στην αγορά, αλλά από συμφωνίες συνεργασίας για έρευνα και ανάπτυξη με τη φαρμακευτική Vertex. Αυτό της έδωσε έσοδα 100 και 70 εκατομμύρια για το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του έτους. Αυτό σημαίνει πως τα κόστη έρευνας και ανάπτυξής της, τα οποία είναι και τα κύρια έξοδα, μειώθηκαν κατά πάρα πολύ. Καθώς μειωμένα ήταν και τα γενικά και διοικητικά έξοδα, όπως βλέπουμε και στο Seeking Alpha. Γενικά, όπως ξέρετε, τα δεδομένα για τις αναλύσεις μου τα τλώ από το αγαπημένο μου Seeking Alpha, το οποίο μπορείτε να πάρετε $50 έκπτωση μέσα από το link της περιγραφής. Προχωράμε. Είναι σημαντικό το ότι στην έρευνα και ανάπτυξη βλέπουμε πτώση των εξόδων κατά 15,4%, γιατί συνήθως σε αυτό το κομμάτι όσο περνάει ο καιρός τα έξοδα όλο και αυξάνονται. Άρα οι συμφωνίες που έχει κάνει η εταιρεία έχουν βοηθήσει πάρα πολύ για να κρατιέται καλά στο παιχνίδι. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να προσπαθήσουμε να ορίσουμε την εγγενή αξία της εταιρείας. Για την ώρα θα βασιστούμε στα έσοδα που θα φέρει το ένα και μοναδικό φάρμακο που είναι κοντά στην κυκλοφορία, το ExaCell. Οπότε, πρώτα θα εκτιμήσουμε πόσα χρήματα θα μπορούσε να κερδίσει η εταιρεία από το ExaCell. Εννοείται πως θα προσθέσουμε και ένα περιθώριο λάθους 50%, γιατί είναι ξεκάθαρα δύσκολες οι συγκεκριμένες προβλέψεις. Τώρα, το φάρμακο αφορά σε δύο κυρίες ασθένειες: τη υδραπανοκυταρική νόσο και τη β' θαλασσαιμία. Για την πρώτη, αναμένεται να αποφέρει έσοδα πάνω από 5 δισεκατομμύρια έως το 2030. Για τη θαλασσαιμία υπολογίζουμε 2,75 δισεκατομμύρια για το ίδιο διάστημα. Αθροιστικά τα έσοδα και των δύο είναι αυτά. Για να καταλήξουμε όμως στην εγγενή αξία της εταιρείας, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τα αντίστοιχα έξοδα. Π.χ. έρευνα και ανάπτυξη, διοικητικά έξοδα κλπ. Επομένως, βάσει όλων αυτών, μαζί με το περιθώριο 50% που είπαμε πριν, φτάνουμε σε μια εγγενή αξία 3,5 δισεκατομμυρίων για ολόκληρη την εταιρεία ή αλλιώς $44 αναμετοχή. Αυτή τη στιγμή η τιμή της μετοχής βρίσκεται στα $50. Οπότε ναι, η CRISPR είναι overvalued, αλλά οριακά. Θέλω να πω, βάλαμε 50% περιθώριο. Full υπερσυντηρητικό. Προσωπικά, αν δεν είχα ήδη επενδύσει σε φαρμακευτική, τη BMY, θα σκεφτόμουν σοβαρά να ανοίξω μακροπρόθεσμη θέση στην CRISPR. Για τουλάχιστον 5 χρόνια. Για όσους όμως θέλετε να κάνετε μία κίνηση σε αυτό τον κλάδο, η CRISPR είναι διαθέσιμη στη Freedom24 που είναι και ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Επιστρέφοντας στα νέα, σήμερα Τρίτη αναμένουμε ανακοίνωση εσόδων από GitHub. Από μακροοικονομικά, περιμένουμε έναν δυνατό δείκτη αυτών της οικονομικής αισιοδοξίας της ΗΠΑ από την IBD, Investors Business Day. Και αυτός ο δείκτης σίγουρα θα κινήσει τις αγορές. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, γιατί αύριο θα τα δούμε μαζί αναλυτικά. Όπως πάντα, αν τα βίντεο μου σας έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας και θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σας λογαριασμό στη Freedom24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι που χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Και αν θέλετε να έχετε την άποψή μου για τις αγορές κάθε πρωί στο inbox σας, κατεγγραφήστε το newsletter μου μέσα από το σχετικό link που θα βρείτε στην περιγραφή. Πρόκειται για ανάλυση των αγορών που δεν ανεβαίνει ποτέ στο YouTube, οπότε ναι, κατεγγραφήστε το newsletter, τζάμπα είναι. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας βοήθησε και τα λέμε στο επόμενο.